τον τελευταίο καιρό διαβάζω αυτό εδώ το βιβλίο. Βασικά, μόλις χθες το ολοκλήρωσα. Και αυτό που μου έμεινε είναι ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι ο δημιουργός της δικής του πραγματικότητας. Η φράση αυτή μου έδωσε την ιδέα να σας μιλήσω για ένα από τα πιο αγαπημένα μου ρήματα. Το ρήμα ποιώ, που σημαίνει φτιάχνω, κάνω, δημιουργώ ή κατασκευάζω. Αν και σήμερα δεν το χρησιμοποιούμε μεμονωμένα, δεν λέμε δηλαδή εγώ ποιώ κάτι, το συναντάμε μέσα σε πολλές καθημερινές λέξεις. Μαθαίνοντας τις οικογένειες λέξεων, γινόμαστε αρχικά καλύτεροι στην ορθογραφία και μας είναι πιο εύκολο να μαντέψουμε το νόημα μίας λέξης γνωρίζοντας την πρωτότυπη. Σήμερα θα επικεντρωθώ στο ρήμα ποιό και θα μάθουμε μαζί 12 λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Τις λέξεις θα χωρίσω σε 3 κατηγορίες. Ουσιαστικά, ρήματα και επίθετα. Αλλά προτού ξεκινήσω με το μάθημα, έχω μία μικρή άσκηση για εσάς. Αφού δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, θα ήθελα να προσπαθήσετε να μαντέψετε την σημασία των παρακάτω λέξεων. Φαρμακοποιός και τακτοποιό. Γράψτε μου στα σχόλια τι πιστεύετε ότι σημαίνουν αυτές οι δύο λέξεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα ουσιαστικά. Ποιητής και ποιήτρια. Ποιητής είναι κάποιος που γράφει ποίηματα. Το ποίημα, δηλαδή, είναι το δημιούργημα ενός ποιητή. Ένας πολύ γνωστός Έλληνας ποιητής είναι ο Ελίτης. Ο ποιητής, όπως και ο ηθοποιός, είναι καλλιτέχνες. Ο ηθοποιός είναι ένας καλλιτέχνης που συμμετέχει σε μία θεατρική παράσταση ή σε ένα έργο που παίζεται στο σινεμά ή στην τηλεόραση. Στην αρχαία Ελλάδα, τα θέατρα είχαν και ρόλο εκπαιδευτικό, εκτός από ψυχαγωγικό. Γι' αυτό ο ηθοποιός ήταν ένα άτομο που όχι μόνο παριστάνει έναν χαρακτήρα, αλλά ποιεί ήθος, δηλαδή επηρεάζει και διαμορφώνει το ήθος των θεατών. Όσοι έχετε πάει ήδη στην Ελλάδα, θα έχετε σίγουρα δει να αναγράφεται πάνω σε μία ταμπέλα η λέξη αρτοποιείο. Άρτος σημαίνει ψωμί και το αρτοποιείο είναι ένα μαγαζί που φτιάχνει ψωμί. Με άλλα λόγια, ένας φούρνος. Αρτοποιείο είναι ένας πιο επίσημος τρόπος να πούμε φούρνος στα ελληνικά. Η τελευταία λέξη για να κλείσουμε την κατηγορία των ουσιαστικών και να περάσουμε στα ρήματα είναι η λέξη κακοποίηση. Κακοποίηση είναι όταν κάνω κακό σε κάποιον, όταν βλάπτω κάποιον, είτε με τα λόγια μου, είτε σωματικά.
Για παράδειγμα, η κακοποίηση των ζώων είναι έγκλημα και πρέπει να τιμωρείται νομικά. Πάμε λοιπόν τώρα στα ρήματα. Πρώτο στην κατηγορία των ρημάτων είναι το ρήμα υλοποιώ. Δηλαδή, κάνω κάτι πραγματικότητα. Κάνω μία ιδέα πράξη. Για παράδειγμα, για να υλοποιηθεί αυτό το έργο χρειάζονται πολλά χρήματα. Το επόμενο ρήμα είναι μία από τις λέξεις που σίγουρα θα με έχετε ακούσει να επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου. Είναι το ρήμα χρησιμοποιώ, που σημαίνει κάνω χρήση ενός αντικειμένου. Ας πούμε, για να μετακινούμε πιο εύκολα στην πόλη, χρησιμοποιώ το ποδήλατό μου. Δυστυχώς, εδώ στο Λονδίνο δεν έχω ποδήλατο, όμως όταν ζούσα στην Ιταλία, χρησιμοποιούσα συνέχεια το ποδήλατό μου. Μια φορά, στον δρόμο για το ταχυδρομείο, είχα ένα μικρό ατύχημα. Αλλά δεν το είπα στη μαμά μου, γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα το μεγαλοποιήσει. Μεγαλοποιώ σημαίνει ότι κάνω κάτι μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Δίνω σε κάτι μεγαλύτερη αξία από όσο πρέπει. Οι άνθρωποι που ανησυχούν υπερβολικά συνήθως μεγαλοποιούν τις καταστάσεις. Τέλος, το ρήμα συνειδητοποιώ είναι συνώνυμο του καταλαβαίνω. Αποκτώ συνείδηση ή κατανοώ. Για παράδειγμα, πριν πάει στο νοσοκομείο, δεν είχε συνειδητοποιήσει, δεν είχε καταλάβει, δηλαδή, πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα. Πάμε τώρα στην τελευταία κατηγορία, που είναι τα επίθετα. Η μαμά μου είναι πλέον συνταξιούχος και έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Στον ελεύθερο χρόνο της αρέσει να φτιάχνει πράγματα στο χέρι. Αυτά εδώ τα έχει πλέξει η μαμά μου και είναι χειροποίητα. Τα χρησιμοποιώ για να ακουμπάω πάνω σε αυτά την κούπα μου. Επόμενη στη σειρά είναι η λέξη ατακτοποίητος, που σημαίνει ακατάστατος, κάτι που δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμη στη θέση του. Για παράδειγμα, το σπίτι είναι εντελώς ατακτοποίητο, γι' αυτό καλύτερα μην καλέσεις τους φίλους σου απόψε. Τώρα, κάτι που είναι εντελώς καινούριο, λέμε ότι είναι αχρησιμοποίητο ή αλλιώς του κουτιού. Στη ντουλάπα έχω σεντόνια αχρησιμοποίητα που μπορείς να στρώσεις. Τελευταία λέξη για σήμερα είναι η λέξη ενοχοποιητικός. Ενοχοποιητικό συνήθως είναι κάποιο στοιχείο που αποδεικνύει ότι κάποιος είναι ένοχος. Για παράδειγμα, ως ενοχοποιητικά στοιχεία λειτουργήσαν τόσο οι συνομιλίες όσο και οι φωτογραφίες. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα.
Μην ξεχάσετε να απαντήσετε στην ερώτηση που σας έκανα στην αρχή του μαθήματος. Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνουν οι λέξεις φαρμακοποιός και τακτοποιό. Αν σας αρέσουν τα μαθήματα με τις οικογένειες λέξεων, θα σας πρότεινα να δείτε και αυτό εδώ το βιντεάκι, όπου μιλάω για την οικογένεια της λέξης ημέρα. Τα λέμε λοιπόν εκεί. Φιλάκια πολλά!